Κάτι ήθελε κάποιος να πει. Ορίστε, Γιώργο. Μία ερώτηση για το πάνω στο άρθρο του κυρίου Ιστίκογλου. Μία απορία επιστημονική, ναι. Βέβαια. Λέει ο κύριος Ιστίκογλου στη δεύτερη παράγραφο, επιστημονικά πάντως, η μόνη περίπτωση που δικαιολογεί θηλυπρεπή συμπεριφορά είναι η έλλειψη του ενζήμου 21 ομικρονίτα υδροξυλάσης που προδιαθέτει σε χαρακτηριστικά θηλυπρεπούς ατόμου. Όλες οι άλλες θεωρίες περί αγενούς ομοφιλοφιλίας δεν ισχύουν. Η απορία δική μου είναι εξής. Όποιος έχει θηλυπρεπή συμπεριφορά, έχει και ομοφιλοφιλική διάθεση. Είναι ταυτίζονται αυτά τα δύο? Κοίταξε να δεις. Πρώτα απ' όλα. Αν και αν ισχύει, βέβαια. Οι ιατροί βλέπουν την έλλειψη ορισμένων χημικών στοιχείων, ορμονών, και λένε, α, αυτός έχει αυτή τη συμπεριφορά γιατί έχει αυτή την έλλειψη. Δεν λένε το αντίθετο, ότι επειδή έχει αυτή τη συμπεριφορά, έχει έλλειψη από αυτές τις ορμόνες. Η ψυχή είναι που καθορίζει, παιδιά. Το σώμα δεν καθορίζει. Και σε αυτά υποχώρησαν ακόμη και άγιοι άνθρωποι. Μόνο ο γέροντάς μας δεν υποχωρούσε σε αυτά τα θέματα. Εάν δεχθώ ότι με προσδιορίζει η κληρονομικότητα του σώματός μου, τότε είμαι για τα πανηγύρια. Εάν υπερισχύει η κληρονομικότητα του σώματός μου, η ψυχή μου δεν κάνει καλά τη δουλειά της. Και αυτή είναι η ερμηνεία και η άλλη είναι ερμηνεία. Αλλά η άλλη υποτάσσει την ψυχή στο σώμα και σου λέει, γεννήθηκε το παιδί με έλλειψη αυτών των ορμονών, άρα είναι θηλυπρεπές το αγόρι. Γιατί? Έτυχε, του τυχε. Αφού λέμε εξάκραση λήψεως, εκδηλώνεται η προαίρεση του ανθρώπου. Εξάκραση λήψεως. Οι ορμόνες αυτές δεν έρχονται εξάκραση λήψεως. Έτσι δεν είναι, γιατρέ μου? Δεν είναι εξάκραση λήψεως οι ορμόνες, οι ανδρικές ή οι γυναικείες. Συν το χρόνο διαμορφώνονται. Λοιπόν, τι, θα πω ότι μου τυχε? Δηλαδή, ο Θεός κάνει κόλπα? Ο Θεός μπορεί να επιτρέψει μια ασθένεια για να βοηθήσει έναν άνθρωπο. Αλλά να δώσει θηλυπρέπεια σε κάποιον που του έδωσε το ανδρικό φύλο ακριβώς για να βοηθήσει τη ροπή της ψυχής του, αυτό είναι παράδοξο. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Είναι οπεράτοπον που λένε στα μαθηματικά. Το φύλο είναι τυχαίο, όπως δυστυχώς πιστεύουν και πιστοί και κληρικοί κλπ. Που δεν είναι τυχαίο, διότι το φύλο το δίνει ο Θεός σαν λόγος του ποια εργασία ευκολύνεται να κάνει η ψυχή. Εφόσον το φύλο δεν είναι τυχαίο, πώς είναι τυχαίες οι ορμόνες? Λέει ο Χριστός, όχι κάποιος Άγιος, ότι οι τρίχες κεφαλής μας είναι ρυθμιμένες, όχι μετρημένες, αριθμημένες με συγκεκριμένο αριθμό. Η κάθε μια, 1, 2, 3. Με τη σειρά πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Και τελικά τις ορμόνες τις άφησε να πάνε όπως θέλουν. Δεν το δέχομαι, παιδιά. Μακάρι και Άγιος να μου πει το αντίθετο. Δεν το δέχομαι, γιατί δεν μπορεί να συμβαίνουν τέτοια από το Θεό μας. Αλλού να έχει την κυριαρχία,
να επιβάλλει κι αλλού να απουσιάζει. Πώς γίνεται αυτό? Τι θεολογία είναι αυτή και τι επιστήμη είναι αυτή? Δεν το δέχομαι λοιπόν. Αυτό που λέει ο γιατρός είναι η άποψη του γιατρού και έτσι είναι σωστό που το λέει, αλλά καλό θα ήταν να τονιστεί και το άλλο, ότι η έλλειψη ορμονών οφείλεται στη συμπεριφορά του συγκεκριμένου ανθρώπου και όχι ότι τούτυχε η έλλειψη. Λογικά να τα δούμε πρώτα. Και άμα λογικά προσκρούει, θεολογικά δεν βγαίνει με τίποτε. Ορίστε. Υποθέσουμε, εγώ το σκέφτηκα αλλιώς, δεν ξέρω τώρα, μπορεί να είναι λάθος. Αν υποθέσουμε ότι όντως έχει ένα πρόβλημα με τις ορμόνες, η επιστήμη έχει τόσο προχωρήσει, θα μπορούσε ο άνθρωπος να πάρει το φάρμακο το ανάλογο των ορμονών και να βελτιωθεί η κατάσταση. Όταν η επιστήμη έχει κάνει τόσα θαύματα, γιατί δηλαδή δεν μπορεί να βρει αυτό και το φάρμακο να το επιλέξει ο άνθρωπος? Μα κάνει τα θαύματα που θέλει εκείνη, όχι αυτά που λέει ο Θεός. Αυτό είναι. Ναι, μπορεί να δώσει και αντίθετες ορμόνες και ένας ανθρωπρεπής να θηλυπρεπίζει. Επειδή έτσι το πήρε το μυαλό του. Λοιπόν, παιδιά, ή η ψυχή έχει αξία και δύναμη ή είμαστε έρμεα της κληρονομικότητός μας, οπότε λέμε, Θεέ μου, τέτοια κληρονομικότητα που μου δώσες, ώστε να επιβληθείς στη ψυχή μου, είμαι αθώος. Ό,τι για να κάνω δεν φταίω εγώ. Πολύ βολική αυτή η άποψη. Άρα θα με σώσεις, γιατί έτσι που με έκανες, τι να σου κάνω εγώ? Ναι, και έχω μάρτυρα και την σύγχρονη επιστήμη. Όπερ άτοπον. Ορίστε. Ούτως ή άλλο, δεν είναι απαραίτητο να είναι κληρονομικό αυτό. Μπορεί να είναι επίκτητο. Δεν είναι απαραίτητο, ναι, να είναι κληρονομικό. Μπορεί, καλά, να είναι για το επίκτητο δεν συζητούμε. Αλλά και για το κληρονομικό συζητούμε. Εντάξει. Και πράγματι υπάρχουν άνθρωποι που εχιενετής δείχνουν αυτήν την τάση. Αυτό όμως, κατά τη δική μου όραση, είναι η επιλογή του ανθρώπου. Είναι επιλογή, δεν είναι υποχρέωση. Είναι επιλογή. Το θέλει και το κάνει. Του αρέσει και το κάνει. Γιατί βολεύει και στην τεμπελιά και στο να μην παίρνει τις πρωτοβουλίες που πρέπει. Να παίρνει πρωτοβουλίες τελείως άσχετες. Αλλά τις ευθύνες που πρέπει να μην τις πάρει. Όπου υπάρχει ψυχολογικό πρόβλημα, να ξέρετε, υπάρχει και οκνηρία, τεμπελιά. Και όπου υπάρχει τεμπελιά, υποβόσκει ψυχολογικό πρόβλημα, έστω κι αν δεν έχει φανεί. Ορίστε. Πάρτε μικρόφωνο. Ήθελα να ρωτήσω, και φαντάζομαι ότι θα είναι έτσι, ότι και στις ψυχικές παθήσεις που λέμε ότι είναι κληρονομική η σχιζοφρένεια, πάλι είναι θέμα επιλογής της, ναι, ψυχής. Βέβαια. Γιατί διαλέγει να μην συνεχίσει υγιώς, ας πούμε, έτσι, την πορεία της. Έτσι. Και βεβαίως ένας άνθρωπος όταν θα προχωρήσει σε αυτή την παθολογική συμπεριφορά επί έτη, χωρίς κάποιος να τον καθοδηγήσει, να του πει, έλα εδώ παιδί μου, εδώ αυτό, εκείνο, τ' άλλο να κάνεις και όλα θα διορθωθούν. Εάν αυτό χρονίσει, καταστρέφονται μετά στοιχεία του σώματος
τα οποία δεν μπορούν να αναπληρωθούν. Ή καταστρέφονται. Όχι μόνο ατροφούν, καταστρέφονται. Οπότε και να θέλει δεν μπορεί να ξεφύγει. Είναι τρόπον τεινά μία κόλαση που την επιτρέπει ο Θεός για να σωθεί το πνεύμα αυτού εν διεσχάτη ημέρα. Είναι ένα είδος δηλαδή δαιμονισμού η ψυχική νόσος. Είναι ανακατεμένα αυτά. Γιατί τα λέω αυτά. Τώρα μπαίνω σε χωράφια επιστημόνων, αλλά οι επιστήμονες τα χάνουν επειδή το σώμα και η ψυχή είναι τόσο πολύ ενωμένα που δεν μπορείς να τα χωρίσεις. Δεν μπορούν να κάνουν χωρισμό σώματος και ψυχής όπως θέλουν να κάνουν χωρισμό κράτους και εκκλησίας. Κάνουν χωρισμό κράτους και εκκλησίας και πετσοκόβουνε. Ψυχή δεν μπορεί να τη χωρίσει από το σώμα. Αρχίζει λοιπόν ο άθεος ψυχίατρος και κοιτάει τη συμπεριφορά του ανθρώπου από τη συμπεριφορά του εγκεφάλου, τα χημικά στοιχεία, ορμόνες κλπ, νευροδιαβιβαστές και τα αυτά και βγάζει συμπεράσματα. Δεν είναι αληθεία αυτά. Πρώτον, εάν μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε την ψυχή από το σώμα, όπως είπαμε κάποια στιγμή ότι μπορεί ο άνθρωπος να κάνει μία δοκιμή, να αισθανθεί ότι είναι μόνο με την ψυχή του και όχι με το σώμα. Μια άσκηση. Εάν αυτό μπορούσαμε να το κάνουμε, θα βλέπαμε ότι η ψυχή δεν μπορεί να αρρωστήσει. Δεν μπορεί να αρρωστήσει με έναν τρόπο που αρρωσταίνει το σώμα. Η συμπεριφορά της αλλάζει, διαστρέφεται. Η ψυχή δεν μπορεί να πάθει κάτι. Μόνο να διαστραφεί. Δεν καταστρέφεται, δεν φθείρεται η ψυχή. Αυτό που λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι φθείρουμε την ψυχή μας, εννοούνε ότι φθείρουμε την καλή, τη σωστή, την υγιά λειτουργία της ψυχής. Με το να, και αυτό λέγονται ψυχοφθόρα τα πάθη, όχι γιατί φθείρουν την ψυχή και κάποια στιγμή δεν θα υπάρχει. Η ψυχή είναι άειλη. Η ψυχή είναι αθάνατη. Λοιπόν, μπορεί να διαστραφεί, να αλλοιωθεί, αλλά δεν μπορεί να φθαρεί. Η κακή της λειτουργία, η κακή της συμπεριφορά επάνω στο σώμα προκαλεί βλάβες στο σώμα. Οι γιατροί βλέπουν αυτές τις βλάβες και νομίζουν ότι βλέπουν τη βλάβη που έχει ο άνθρωπος και συμπεριφέρεται έτσι. Αλλά βλέπουν ενεσόπτρο, ενενίγματι, βλέπουν την πραγματικότητα. Ξέρετε τι θα πει αυτό, ενεσόπτρο και ενενίγματι. Δεν είναι κάτι σαφές και βέβαιο. Άρα, και γι' αυτό, πάρε αυτό το φάρμακο, δεν μας σου κάνει, ναι, θα σου αλλάξουμε, θα σου φτιάξω ένα κοκτέιλ, θα σου κάνω εκείνο, θα σου κάνω το άλλο. Ωραία, ανακουφίζει. Μα δεν λέω εγώ το αντίθετο, δεν είμαι κατά των φαρμάκων. Υπάρχει περίπτωση άσεως, αλλά πρέπει να συνεργαστεί ο άνθρωπος. Αν δεν συνεργαστεί. Και τα φάρμακα τα οποία εχθές και σήμερα βοηθούσαν, αύριο δεν θα βοηθούν, γιατί το σώμα θα έχει καταρρεύσει και δεν θα μπορούν να του κάνουν τίποτα τα φάρμακα. Θα είναι τόσο πολύ μεγάλη κατάρρευση, ώστε όσα φάρμακα και να πάρει, δεν θα αναπληρώνεται
το πρόβλημα. Λοιπόν, αυτό είναι, Γιώργο, παιδί μου. Εδώ δεν είναι να βλέπουμε, να μετράμε τις ορμόνες του καθενός και να του λέμε «έχεις αυτό». Εντάξει, καλό είναι να ξέρουμε και τις ορμόνες, να ξέρουμε πού κινείται ο άνθρωπος, αλλά δεν μπορεί να τον βοηθήσεις μόνο με αυτά. Να δεις πώς σκέπτεται ο άνθρωπος. Το λογιστικό το χτυπάει ο διάβολος και από εκεί και πέρα δεν μπορεί να συνεργαστεί ο άνθρωπος. Να συνεργαστεί με την Εκκλησία, με το Θεό, με το Πνευματικό. Ορίστε. Συμβία, ψυχή και γάματα, τι σημαίνει. Ένωση. Συμβία. Ένωση. Ναι, ένωση, πολύ στενή, απόλυτη. Δεν υπάρχει μόριο του σώματος του ανθρώπου που δεν έχει ψυχή μέσα. Αλλιώς θα σαπίσει. Ο γέροντάς μας, ο πατήρ Σίμων, ήταν μοναδικός αυτά. Αυτός ο άνθρωπος μόνο μας έκανε σαφές, με λίγα λόγια, όχι πολλά. Με το πνεύμα του μόνο που μετέδιδε. Ότι τα πάντα είναι ο Θεός. Δεν υπάρχει το φυσικό που κατευθύνει. Είχε από το Θεό, αφού του μιλούσε ο Θεός. Το μελούσε ο Θεός. Λοιπόν, κοιτάξτε οτιδήποτε χωρίς το Θεό να δείτε πώς το βλέπετε. Τίποτα δεν υπάρχει πραγματικό που δεν έχει δημιουργηθεί από το Θεό. Και καμία ιδέα, καμία ανθρώπινη δραστηριότητα δεν έχει υπάρξει που δεν την ενέπνευσε ο Θεός, εκτός της διαστροφής των σωστών ενεργειών που τις εμπνέει ο διάβολος. Ορίστε. Μικρόφωνο πάρτε. Την ευχή σας, Παππούλη. Ήθελα να ρωτήσω. Υπάρχουν κάποιες στατιστικές που λένε ότι... Πιο δυνατά λίγο. Υπάρχουν διάφορες στατιστικές που λένε ότι για την ανδρική ομοφιλοφιλία, ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει στην παιδική ηλικία ένας πολύ αυστηρός, υπερβολικά αυστηρός, σκληρός ή βίαιος πατέρας. Οπότε το αγόρι, αντί να ταυτιστεί με τον πατέρα, ταυτίζεται με τη μητέρα και γι' αυτό οδηγείται προς την ομοφιλοφιλία. Και απλώς ήθελα να ακούσω το σχολείο σας πάνω σε αυτό, αυτό πώς το... Πώς ταιριάζει με αυτά που έχουμε τώρα. Κοιτάξτε, μπορούμε να δώσουμε όσες ερμηνείες θέλουμε. Οι γιατροί αυτή την ερμηνεία δίνουν. Δεν μας είπαν όμως γιατί 5 παιδιά που είχαν τον ίδιο πατέρα δεν γίναν όλοι ομοφιλόφιλοι. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, είδες ότι ο πατέρας κακοποιεί τη μητέρα. Εσύ θα γίνεις μητέρα, θα γίνεις γυναίκα, να σε κακοποιεί ένας άντρας. Είναι λογικό αυτό. Άρα, με τη μητέρα αναπτύσσει ερωτικό σύνδεσμο και επειδή ντρέπεται κατά βάθος να το φανερώσει στον εαυτό του, προσπαθεί να γίνει γυναίκα για να μην φαίνεται. Υπάρχει νοσηρή σχέση με τη μητέρα του παιδιού αυτού. Και πάντα είναι προσωπικά αυτά τα θέματα. Δεν είναι γενικά. Και βλέπουμε ότι δεν είναι θέμα κληρονομικότητος, ούτε περιβάλλοντος. Διότι αν ήταν έτσι, όλα τα παιδιά θα είχαν με το ίδιο περιβάλλον την ίδια συμπεριφορά. Πώς ποικίλει η συμπεριφορά. Μετά θα σου πούνε, αυτός είναι πιο ισχυρός χαρακτήρας. Αυτό λέω κι εγώ.
Ο ισχυρός χαρακτήρας όμως δεν είναι στο σώμα, είναι στην ψυχή. Δεν θέλει να εργαστεί ψυχικά. Άρα υπάρχει αναπηρία ψυχική, αυτή που προκαλεί ο άνθρωπος. Δεν ξέρω, πέστε κι εσείς δηλαδή. Μπορεί εγώ να τα βλέπω στενά τα πράγματα. Τα βλέπω περιορισμένα. Αλλά δεν μπορώ να πετάξω το μυαλό μου επειδή ο άλλος είναι ειδικός επιστήμων, αφού είναι ειδικός, με ειδικό τρόπο να μου τα εξηγήσει και εμένα. Εσείς δεν μπορείτε να τα καταλάβετε αυτά. Λέει, θα κάνετε αυτό που σας λέω. Τι λες, μωρέ. Και μετά μου λες, απόδειξέ μου ότι υπάρχει Θεός. Εσύ μου λες ότι δεν καταλαβαίνω αυτά τα ιατρικά. Και θέλω να σου αποδείξω ότι υπάρχει Θεός. Εσύ να μου αποδείξω ότι δεν υπάρχει. Γιατί εγώ σου δίνω ένα σύμπαν, σου δίνω όντα νόημα, σου δείχνω μια επιστήμη την οποία και εσύ σπουδάζεις μογδώντας και μου λες γίνανε όλα τυχαία. Αυτό είναι. Είναι επιστημονικό αυτό. Σπουδάζεις το τυχαίο τόσα χρόνια. Είχε πει και ο κύριος Πρωθυπουργός ένα ερώτημα. Γιατί λέει δεν πιστεύετε στο είναι λόγω λέει το σπουδών μου. Σπούδαζες δηλαδή για να πεις ότι δεν υπάρχει Θεός. Η αρχιτεκτονική που σπούδασες σε οδηγεί στο ότι τα αρχιτεκτονήματα γίνονται μόνα τους. Τι σπουδές σου σε οδηγήσαν εκεί. Δεν βρέθηκε ένας να του πει. Χρειαζόταν να σπουδάσεις αυτό που δεν χρειάζεται να υπάρχει. Λοιπόν, βλέπετε πώς έχουν τα πράγματα. Πέστε μου και σε ορίστε, Άγγελε. Πάρε το μικρό μου. Ήθελα να ρωτήσω γιατί απαντάμε τέλος πάντων για το αν είναι σωστό ή δεν είναι σωστό, αν υπάρχει ορμόνη, αν υπάρχει αυτό, ξέρω εγώ, για τον ΝΑΣ. Εγώ σκέφτομαι... Όχι, τι ζητάμε να βρούμε, θα μου πεις. Όχι, ήθελα να ρωτήσω γιατί προωθείται αυτή η ατζέντα. Γιατί προωθείται αυτή η ατζέντα, γιατί κατά τη γνώμη μου αυτό είναι που... Που προέχει, γιατί και υπήρχε και ομοφιλοφιλία, αλλά δεν βγαίνανε θεωρίες διάφορες στο παρελθόν. Εννοώ θεωρίες διάφορες για να πούνε ότι είναι και αυτό και τώρα τελευταία. Δηλαδή, και υπάρχει, φαίνεται να υπάρχει μια ατζέντα, ρε παιδί μου. Μάλιστα, δηλαδή, υπάρχει ατζέντα. Πολύ ωραίο ερώτημα. Εγώ μπορώ να σου πω δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος έχει και την αντιστοιχία του στο μύθο του Εσώπου, όπου όταν κόπηκε η ουρά της Αλεπούς, πήγε να βρει όλες να κόψουν την ουρά, γιατί έτσι δεν θα ήταν δαχτυλοδεικτούμενοι. Και ο δεύτερος λόγος από την πλευρά, γιατί αυτή η διαστροφή δεν προωθείται μόνο από διαστραμμένους, προωθείται και από λεγόμενους straight, δηλαδή σωστούς, ας πούμε. Αυτοί την προωθούν, διότι θέλουν να επιβάλλουν την τελεία ζωοποίηση των ανθρώπων. Θέλουν να εκφυλίσουν το ανθρώπινο γένος, διότι μέσα από αυτήν ιδίως την κατάκριση διαλύεται η προσωπικότητα του ανθρώπου. Και έτσι μπορούν να ελέγχουν τους λαούς, δίνοντάς τους λάσπη, όπως τα γουρούνια, και κάνοντάς τους ό,τι θέλουν. Θυμήσου και το βιβλίο του Orwell, μιλάει για γουρούνια εκεί πέρα. Δεν είναι τυχαίο. Είναι ένα παγκόσμιο σχέδιο να εξανθρωπιστεί, μάλλον να απανθρωπιστεί το ανθρώπινο γένος. Μας το έλεγε ο μακαριστός ο Μωρατίδης, ο καθηγητής μας,
ότι υπάρχει σχέδιο από τότε, το 1970, ότι υπάρχει σχέδιο αποκτηνώσεως των λαών. Αυτό είναι. Και το σεξ, αλλά κυρίως η διαστροφή, την οποία βλέπουμε ότι διαφημίζουν συνεχώς. Δεν είναι ότι, εντάξει, παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι που είναι έτσι, να μην πετροβολούνται, να μην δαχτυλοδεικτούμενοι, να ζουν και αυτοί. Όχι, μα πρέπει να γίνεις έτσι για να είσαι άνθρωπος, σου λέει. Άρα, εδώ υπάρχει σκοπιμότητα. Δεν είναι απλό πράγμα. Στο διαφημίζει την ομοφιλοφιλία. Ορίστε. Μικρόφωνο, μικρόφωνο πάρτε. Διαβάζα ένα άρθρο όπου ο πρόεδρος της Γκάνα, που είναι κοινοπολιτεία της Αγγλίας, έκανε σαν υπηρεσία απεξάρτησης των ανθρώπων της ομοφιλοφιλίας στην Αφρική και μάλιστα είπε ότι αυτό το φέρανε οι Άγγλοι σαν κοινοπολιτεία σε εμάς για να μας μειώσουν τον πληθυσμό και να μας καταστρέψουν, να μας εξαθλιώσουν. Το είπε δημόσια ο Πρωθυπουργός της Γκάνα. Και ήδη έχουν έρθει 400 άτομα στην Γκάνα, στην Αφρική, στο μέσο της Αφρικής. Δηλαδή βλέπουμε τον πολιτισμό να έρχεται από την Γκάνα. Έτσι, ακριβώς. Μα το είπαμε εμείς κάποτε ότι πήγαμε στην Αφρική να δώσουμε τα φώτα, να κάνουμε ιεραποστολή και κάποια μέρα θα κάνει ιεραποστολή Αφρική στην Ελλάδα. Και έφτασε η μέρα. Ορίστε. Μικρόφωνο. Στην Αμερική, κάποιοι από τους πρωταγωνιστές της παγκοσμιοποίησης και μεταξύ αυτών και ο Δόκτωρ Κίζιγκερ, έχουν σχεδιάσει τη μείωση του πληθυσμού της γης. Ένα από τα εργαλεία... Ναι, ομοφιλόφιλους δεν έχεις. Ναι, ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούν είναι και η προπαγάνδηση της ομοφιλοφιλίας. Έτσι, έτσι. Ώστε στο να γίνει το αποτέλεσμα πιο... Μάλιστα, μάλιστα. Δεν ακούτε οι πολιτικοί μας. Συνεχώς μιλάνε νέα εποχή. Άρχισε νέα εποχή. Νέα εποχή, νεοαποχήτες όλοι. Είναι όλοι μέσα στο κόλπο. Είναι στο τραστ. Έχουν πάρει τα μηνύματα και ξέρουν τι κάνουν. Πάτερ, είχα μία απορία σε νεαρή ηλικία όταν ήμουνα και τώρα μου γίνεται πιο έντονη από τη στιγμή που μας λέτε ότι αυτό είναι μία αρρώστια που ξεκινάει από τη ψυχή. Τα νέα παιδιά... Ο ίδιος ο Φρόιντ που ξεκίνησε την ψυχιατρική ως επιστήμη, το λέει. Και μάλιστα, το είχαμε γράψει και στο περιοδικό μας παλιά, αλλά δεν ξέρω πώς το διαβάζετε, ότι εκείνοι που διακηρύσουν, λέει, την ομοφιλοφιλία τους και δεν την κρύβουν, είναι διεστραμμένοι πλέον ολοκληρωτικά άνθρωποι. Το λέει ο Φρόιντ, όχι ένας θρησκευόμενος. Ήθελα να ρωτήσω... Έχει ξαναγίνει στα ιατρικά χρονικά να διαγραφεί ασθένεια από τα βιβλία της ιατρικής. Έχετε υπόψη σας να υπάρχει κάποια ασθένεια και μετά από κάποια χρόνια να πούνε αυτή δεν είναι ασθένεια, παιδιά, κάνουμε λάθος. Μόνο την ομοφιλοφιλία διαγράψαν. Θα μας τρελάνουν. Ναι, λοιπόν, τι ήταν όλες αυτές οι γενναίες των ανθρώπων. Δεν ήσαν επιστήμονες. Πολύ περισσότερο επιστήμονες από τους σημερινούς. Εγώ διαβάζω όλους τους παλιούς αυτούς ψυχιάτρους και είχαν και φιλοσοφία και διορατικότητα και πολλά άλλα. Μαζί με τα λάθη τους βέβαια. Οι τωρινοί είναι του αφρού. Δεν ξέρουν τίποτα. Η διαστροφή εξελίσσεται. Αντιγράφουν κάποια συνθήματα τα οποία τα περισσότερα είναι πολιτικού χαρακτήρα και πολιτική σκοπιμότητος και τα θεωρούν ψυχιατρική. Ορίστε. Είχατε γράψει και στο περιοδικό, νομίζω, ο κ. Συστήκο, το πώς έγινε η διαγραφή αυτής της ανομαλίας. Ναι, ναι, ναι. Το 96 μάλιστα ολοκληρώθηκε. Στην προηγούμενη ψηφοφορία, οι ψυχίατροι της Αμερικής ήταν 50... Παλαιότερα κυριαρχούσαν αυτοί που λέγανε ότι είναι αρρώστια. Κάποια στιγμή πήγανε 50-50.
Πληρώνανε αυτοί που θέλανε να το διαλύσουν και το 96 πλειοψήφισαν. Και από εκεί και πέρα πλέον το διακηρύσουν ότι δεν είναι αρρώστια. Μα τι θα πει πλειοψήφισαν? Πλειοψήφισαν αυτοί που ψηφίσανε. Ναι. Γιατί έχουν ψηφίσει όχι. Όλοι οι επιστήμονες όλου του κόσμου. Μετά. Αυτοί που διαλέχθηκαν. Αυτούς που διάλεξαν, αυτοί ψήφισαν. Έτσι. Μετά όλοι οι επιστήμονες δέχονται ότι δεν είναι αρρώστια. Δεν υπάρχει. Μα και οι μισοί που το δέχονται ότι είναι αρρώστια. Πρέπει να μας προβληματίσει. Δεν μπορεί να είναι η υγεία κάτι που είπε 50% αυτών που ψήφισαν το θεωρούν ασθένεια. Είναι δυνατόν? Όχι, αυτό όχι, το, δεν υπάρχει. Το 99% δεν, των πολιτικώς αναγνωριζομένων δεν ως επιστημόνων. Είχε, όχι. 60-40 είχε πάει τότε, 55 κάπου εκεί πέρα με 45 και μετά ας πούμε έπαψαν να ξανακάνουν ψηφοφορία. Το καθιέρωσαν. Μα το θέμα δεν είναι θρησκευτικό. Σύμφωνα με την πίστη μας, σύμφωνα με το Θεό μας που κατασκεύασε τον άνθρωπο, ξέρουμε πολύ καλά τι είναι αρρώστια και τι δεν είναι. Εδώ έρχεται ο Φρόιντ. Έρχεται ένας που δεν έχει καμία σχέση με το Θεό και τις οδηγίες του. Και το αποδεικνύει ότι είναι αρρώστια. Γιατί έχει ένα σωρό συμπτώματα. Δεν είναι μόνο αυτή η πράξη. Πρώτα απ' όλα, η ομοφιλοφιλία, εάν δεν υπήρχε σεξουαλικότητα, δεν θα υπήρχε. Διότι το να έχεις φίλο ένα αγχώρι δεν είναι κακό και μια κοπέλα να έχει φίλη μια κοπέλα. Άλλοι. Εδώ είναι το σεξ μεταξύ ομοφύλων. Περί αυτού πρόκειται. Δεν είναι ομοφυλοφιλία λοιπόν. Είναι το σεξ του ιδίου φύλου. Εκεί είναι. Γιατί λοιπόν υπάρχει αυτό και όχι το άλλο? Εκεί να ρωτηθεί κανείς. Και βλέπετε ότι η ομοφιλοφιλία των ανδρών είναι ακόμη χειρότερη. Διότι η ομοφιλοφιλία των γυναικών οδηγεί τις δύο γυναίκες εκεί που ήσαν. Δηλαδή δεν αλλάζει τίποτε. Τον άνδρα όμως τον κάνει θηλυπρεπή. Δηλαδή, πολύ πιο εύκολα μια κοπέλα γίνεται σωστή από ότι ένας άνδρας. Διότι έχει κάταγμα ψυχικό ο άνδρας. Πολύ ισχυρό. Ορίστε, γιατρέ. Εμείς, όταν ήμουν έφεδρος αξιωματικός του υγειονομικού, ναι. Όλοι οι ψυχίατροι μας είχαν διδάξει ότι έτσι και υπάρχει κάποιος στο στρατό τέτοιος, ας πούμε, ομοφιλόφιλος, να τον στέλνουμε στο νοσοκομείο σε ψυχιατρίο και θα τον απολύουν. Τώρα θα σας στέλνουν εσάς στο ψυχιατρίο, αντί για το φαντάρο αυτόν. Λοιπόν, είναι αρρώστια. Βέβαια. Είναι αρρώστια. Δηλαδή, καταστρέφει και ολόκληρο το στράτευμα. Καραμπινάτι. Και τώρα τι μου είπανε. Επικεφαλής, λέει, στο τμήμα για το ρατσισμό στην αστυνομία μπήκε άνθρωπος αστυνομικός ομοφιλόφιλος. Και μόλις κάποιος μιλήσει αστυνομικός για αυτή την πάθηση, τον βάζει μέσα ως ρατσιστή. Άμα έφτασε η αστυνομία εκεί πέρα, τι περιμένεις τώρα παρακάτω? Τι περιμένεις? Ορίστε. Ευλογείτε, Πάτερ. Είπατε ότι μόνο η πράξη, ας πούμε, το σεξ είναι αυτό που κάνει την... Τη διαφορά. Ναι. Δηλαδή, μία ψυχολογική ροπή ή κλίση δεν πρέπει, ας πούμε, να προσεχθεί ή βέβαια. Δεν είναι κάτι μεμπτό. Βεβαίως πρέπει να προσεχθεί. Αλλά θέλω να πω, δεν θα κάνω ολόκληρο θέμα και ιδίως
να γίνουν χάμοι και να υιοθετήσουν παιδιά και όλα αυτά. Είναι το σεξ στη μέση. Και θέλουν να βάλουν και τα παιδιά μέσα σε αυτή τη διαδικασία, να γίνει ένα διαφθορείο δηλαδή αυτό το συνοικέσιο. Ορίστε. Πάνω ακριβώς αυτό που είπε η κυρία, έχω την εντύπωση ότι το σεξ αλλάζει αυτό που λέγατε παλιά το, για το ερωτικό ένστικτο, που είναι τόσο καθοριστικό στον άνθρωπο. Αλλάζει και την όραση. Και εκεί είναι που χτυπάει ο διάβολος, στη διαστροφή δηλαδή. Διαστρέφεται όλη η προσωπικό, η όραση του ανθρώπου. Έτσι. Αλλάζει τελείως η εικόνα που έχει για τον εαυτό του και για το πώς βλέπει τον άλλον άνθρωπο, πώς το χρησιμοποιεί τον άλλον άνθρωπο. Και τα παιδιά, κατ' επέκταση που λέτε, έτσι, που θέλουν να υιοθετήσουν δίθεν από τρυφερότητα, ναι. Αποκλείεται να αγαπούσαν το ανθρώπινο είδος, το παιδί. Δύο ομόφυλοι, δύο άντρες, ο ένας να παίζει, να φοράει την ποδιά και να παίζει το ρόλο, όσο και να του δώσουν υλικά στο παιδάκι, όσο και να του προσφέρουν, ας πούμε, εκπαίδευση. Τα πρότυπα που καταστρέφουν αυτό που βλέπει, δηλαδή, είναι κάτι τελείως αλλιώτικο από τη φύση. Ας ρωτήσουν. Οπότε αλλάζει όραση και ας μην το χρησιμοποιήσουν σεξουαλικά. Ας ρωτήσουν από τα 100 ζευγάρια, τα κανονικά ζευγάρια, πόσοι πατεράδες ασχολούνται με τα παιδιά, για να καταλάβουν πόσο απαραίτητο είναι στους ομοφυλόφιλους να έχουν παιδιά, στους άνδρες ομοφυλόφιλους. Το είχαμε γράψει αυτό, ότι τελικά για να φροντίσεις τα παιδιά πρέπει να γίνεις ομοφυλόφιλος, δηλαδή. Θα μας τρελάνουνε. Πού ζουνε αυτοί οι άνθρωποι? Δεν ζουνε στην πραγματικότητα. Να μας πούνε ότι ο άνδρας έχει ιδιαίτερη επίδοση στο να ασχολείται με τα παιδιά του και θα ασχοληθεί ο άλλος ομοφυλόφιλος άνδρας με τα ξένα τα παιδιά. Τέλος πάντων, ορίστε. Αυτοί οι ψυχίατροι δεν κατοικούν στη γη, δεν μιλάνε με κόσμο, δεν ακούνε τις γυναίκες. Τι παράπονα έχουν από τον άνδρα τους, ότι δεν ασχολείται με τα παιδιά, δεν τα ξέρουνε. Πού ζουν οι άνθρωποι αυτοί? Να ρωτήσω κάτι που μου είναι απορία. Εφόσον αυτό, από ό,τι κατάλαβα, είναι μια επιλογή που γίνεται, που κάνει η ψυχή εξάκραση λήψεως. Φαντάζομαι ότι ένα αγοράκι μικρό δίνει κάποια σημάδια στο περιβάλλον του ή συμπεριφορά του. Βέβαια. Και ποια είναι η ενδεδειγμένη αγωγή, δηλαδή ο γονιός που βλέπει κάτι περίεργο, τι πρέπει να κάνει, ας πούμε? Αυτό που είπα το τελευταίο είναι ερώτηση. Ναι, απορία δικιά μου. Ναι, αλλά το βλέπει κάτι περίεργο είναι ερωτηματικό? Βλέπει. Δεν ξέρω, μπορεί να βλέπει, λέμε, ένας γονιός που πραγματικά ενδιαφέρεται και βλέπει κάτι. Ναι, δεν φτάνει να ενδιαφέρεσαι, γιατί όπως είπατε είναι σήματα αυτά. Σήματα. Και για να ερμηνεύσεις τα σήματα πρέπει να μάθεις τη γλώσσα των σημάτων. Ναι. Δεν σου λέει τώρα το παιδί εγώ είμαι ομοφυλόφιλος. Όχι, όχι. Λοιπόν, πρέπει να εκπαιδευτεί ο γονέας και να παρακολουθεί το παιδί του και να δει τι γίνεται. Εδώ βλέπουμε αγοράκια και τα ντύνουν κοριτσάκια από μωρά και τα οδηγούν εκεί. Λοιπόν, τι να σου κάνει? Υπάρχει δηλαδή κάποια συγκεκριμένη αγωγή που θα κάνει ο γονιός, ας πούμε? Αυτό λέω, δηλαδή πώς θα, αφού πιστοποιήσει ότι υπάρχουν τα σημάδια, ότι κάτι εδώ πέρα δεν πάει καλά. Θα βοηθήσει τα παιδιά με τη συμπεριφορά του, με τις οδηγίες, με το να φέρει τα λόγια του Θεού μας με απλό τρόπο και με απλά παραδείγματα. Για να προλάβει, Την εξέλιξη. Και σε συνεργασία και με την Εκκλησία, με τον πνευματικό του. Γιατί κάθε παιδί θέλει ιδιαίτερο τρόπο. Ούτε μπορεί να του πει άρρωστο, έλα εδώ, πάνε, έλα εδώ να το πάμε σε παιδοψυχίατρο. Πάει το παιδί, αισθάνεται ότι είναι ζαβό. Σου λέει, με πάνε στο γιατρό, κάτι έχω. Και αρχίζει μετά και κατοχυρώνεται σε αυτή την πάθηση. Θέλει πολύ προσοχή. Εντάξει, ευχαριστώ.
Ορίστε. Ήθελα να επισημάνω. Ήθελα να πω έτσι για την στάση πολλών ανθρώπων, straight, ας πούμε, έτσι, φυσιολογικών, για τη σκληρότητα που δείχνουν σε αυτά τα πρόσωπα, ιδίως έτσι κάποια χρόνια πριν, όπου σε μικρές κοινωνίες τους κυριολεκτικά τους καταδίωκαν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, ίσως αισθανόμενοι και εκείνοι κάποιες ενοχές, και έτσι έδωσαν το έναυσμα, ας πούμε, να διεκδικήσουν, να κατοχυρώσουν ανθρώπινα δικαιώματα. Λες και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν ήταν ήδη κατοχυρωμένα, αλλά πιανόμενοι από αυτό, ας πούμε, το... Αυτά είναι ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή είναι ανθρώπινη αδικία που κάνει ο άνθρωπος στον εαυτό του. Δεν είναι δικαίωμα. Το δικαίωμα είναι αυτό που σε κάνει δίκαιο, που σε κάνει υγιή, που σε κάνει σωστό. Δεν είναι δικαίωμα να γίνεις ομοφιλόφιλος. Είναι κατάντια. Είναι αρρώστια. Στην καλύτερη περίπτωση. Τα ανθρώπινα είναι αρρώστια. Τι δικαίωμα είναι. Έχεις δικαίωμα να κατοχυρώσετε ότι είσαι καρκινοπαθής. Τι κατοχύρωση θα κάνεις. Όχι, τα δικαιώματα είναι ήδη κατοχυρωμένα. Δηλαδή και κάποιος άνθρωπος... Τέλος πάντων, ας το πούμε δικαιώματα, γιατί πολλά από αυτά δεν σε κάνουν δίκαιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν αφήνουν τον άλλο να αδικήσει περισσότερο. Αυτόν που είναι πάνω από σένα. Αλλά η ασθένεια, εφόσον η ομοφιλοφιλία είναι ασθένεια, η ασθένεια θέλει κατοχύρωση δικαιωμάτων. Καμιά ασθένεια δεν κατοχυρώθηκε σαν δικαίωμα. Έχει ανάγκη συμπόνιας, περιθάλψεως και καθοδηγήσεως. Τι δικαίωμα είναι. Το ότι φέρθηκαν πολύ σκληρά και απάνθρωπα, ναι. Κακώς, κάκιστα. Δεν μπορείς τον άλλον, επειδή αμαρτάνει ή εκτρέπεται, να του φέρεσαι σαν να είναι τελείως από άλλη κατασκευή. Δεν είναι δυνατόν. Αυτό ναι. Αλλά όχι ότι πρέπει να κατοχυρωθούν και δικαιώματα. Ορίστε. Ορίστε. Εμείς τώρα, όταν βλέπουμε στο περιβάλλον μας ανθρώπους που έχουν μια τέτοια εκδήλωση, σαφέστατα δεν φτάνουμε στο σημείο ούτε να τους κακοποιήσουμε, ούτε να τους κοροϊδέψουμε, αλλά γενικά τους αποδεχόμαστε με τον προσδιορισμό που δίνουν ή πώς θα πρέπει να φερόμαστε. Δηλαδή, τι θα κάνουμε, για πέστε ένα παράδειγμα. Αυτό, παράδειγμα, τώρα εμένα μου έρχεται στο σχολείο, ας πούμε, που είναι τα παιδιά μας, είναι κάποιο κοριτσάκι, το οποίο δεν ξέρω αν είναι θέμα ορμονών ή όχι, μπορεί να είναι και ψυχολογικό το πρόβλημά του. Θέλει να τον αντιμετωπίζουν σαν αγόρι και να τον φωνάζουν Νίκο. Οι συμμαθητές, όταν τον φωνάζουν με το όνομά του, δεν ακούει το κοριτσάκι. Ωραία. Όταν το φωνάζουν με Νίκο, ακούει. Και θεωρώ ότι ίσως το κάνουν και οι καθηγητές αυτό. Δηλαδή, τα παιδιά τι θα πρέπει να κάνουν. Θα τον φωνάζουν με το όνομά του ή καθόλου. Α, μην τον φωνάσουν. Εμείς δεν βλέπουμε κανένα Νίκο εδώ. Άμα τρελαθούμε, θα φωνάξουμε Νίκος. Τώρα, το Νίκος είναι δράμα. Ορίστε. Κράτα τον εαυτό μου με το μέρος μου, έλεγε ένας μακαρίτης Μητροπολίτης. Πάτερ Βασίλειε, παρακαλώ το Θεό. Και του λέω, κράτα, Θεέ μου, τον εαυτό μου με το μέρος μου. Φανταστείτε που έχουμε φτάσει. Ορίστε. Μπορώ να μιλήσω, εντάξει. Ναι, ναι. Ακούγεσαι καλά. Κατά κλείδι, δεν είναι το πρόβλημα η ομοφιλοφιλία. Το θέμα είναι... Είναι κλειστό τελικά αυτό. Τι είχε. Έτσι ακούγεται. Το πρόβλημα είναι ότι θέλουν, είναι σε όλους τους τομείς ανθρώπους με μειωμένο πνευματικό επίπεδο. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Έτσι. Αν πάρτε παράδειγμα, που εσείς είστε και εκπαιδευτικός και ξέρετε πολύ περισσότερο από εμάς, πώς καταρτήσαν την παιδεία. Την ιστορία, πώς την έχουν διαστρεβλώσει. Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία και για κάποια ιστορικά γεγονότα, εν πάση περιπτώσει, θέλουν να ταΐσουν τον κόσμο χόρτο. Και ο κόσμος το ακούει και τρώει χόρτο. Νέα εποχή, σου λέει. Όλα τα αλλάζουν. Η ομοφιλοφιλία είναι το αμέσως επόμενο στάδιο για να τα αποχαυνώσουν τον κόσμο.
Μάλιστα. Αυτή είναι η κατάσταση. Για λέγε, Παναγιώτη. Σχετικά με αυτό που είπε η κυρία πριν για τους, για τις γυναίκες που έτσι είναι κοντά σε ομοφιλόφιλους, υπάρχει μια παθογενής έτσι κατάσταση όπου η γυναίκα, ας πούμε, αναζητώντας τρυφερότητα από τον άνδρα, σου λέει αυτοί οι άνδρες είναι τρυφεροί, ας πούμε, ενώ οι άλλοι άνδρες, οι φυσιολογικοί, είναι πολύ πολύ σκληροί. Δεν μου λες, τους έχεις δει αυτούς τους άνδρες πόσο τρυφεροί είναι. Στην επιφάνεια έτσι, φαίνεται δεν τα γνωρίζετε τα θέματα. Υπάρχει πιο σκληρός άνδρας από τον ομοφιλόφιλο άνδρα. Άστο ότι έχει ευαισθησία να μην τον θίξουνε και έχει άλλα πράγματα. Ο ίδιος είναι πολύ σκληρός και δεν μπορεί να προσφέρει καμία τρυφερότητα παρά μόνο μια εκχυθαϊσμένη τρυφερότητα που είναι σκέτο κρέας. Τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα είναι η ιδεολογία της ομοφιλοφιλίας. Άλλο να είσαι ιδεολόγος και άλλο να ξέρεις πρόσωπα και πράγματα. Μάλιστα. Ορίστε, στο βάθος να μας πούνε κάτι. Υποτίθεται, συγγνώμη πατέρα Βασίλειε, ότι πάμε όλοι στην εκκλησία και ειδικά οι γυναίκες και ότι στα σπίτια μας είμαστε χριστιανές. Καθόλου δεν είμαστε. Εσείς λέτε τη λέξη γυναίκα πρέπει να είναι ανδρεία. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Γιατί η ψυχή, για να κρατήσει μια οικογένεια, πραγματικά θέλει να είσαι ανδρεία, να είσαι ψυχικός σθένος. Λοιπόν, το αντίθετο συμβαίνει. Η γυναίκα γίνει άντρας και τον άντρα το χρησιμοποιεί μόνο για συγκεκριμένη στιγμή στο κρεβάτι. Η όλη η συμπεριφορά της, η αγωγή των παιδιών της, είναι μείωση του συζύγου και όχι μόνο ότι δέρνει ο άντρας τη γυναίκα και ότι μετά ο ομοφιλόφιλος μιμείται τη μάνα του και πολλοί ομοφιλόφιλοι μιμούνται πάλι τις μανάδες τους με το αντίθετο. Δηλαδή είναι κρυφοί ομοφιλόφιλοι που είναι πάμπολοι, αμέτρητοι και ούτε τους ξέρεις ούτε τους βλέπεις, οι οποίοι κάνουν ό,τι τους γουστάρει. Τις γυναίκες τις έχουν μόνο για συμφέροντα, για λόγους οικονομικούς και για λόγους, αν είναι μερικοί που δεν τους πειράζει και να ανεληχθεί η γυναίκα περισσότερο στην κοινωνία, αρκεί να έχουν τα κέρδη, τα ωφέλη. Ναι. Δηλαδή, η γυναίκα έχει χάσει τον ουσιαστικό ρόλο της μάνας και την αξία του άντρα της. Δεν προσέχουν τους άντρες. Έγινε. Το τι βλέπω, πατέρα Βασίλη, έχω φρίξει. Σας μιλάω ειλικρινά. Όλες οι φίλες της κόρης μου έχουν χωρίσει. Δεν παντρεύεται. Μου λέει, τι να κάνω, μου λέει. Δηλαδή, παντρεύεται και χωρίζουν. Έχω ακούσει έτσι από, και από πνευματικό πρόσωπο, ας πούμε, που έχω ακούσει ότι λέει ότι στο Συμπόσιο του Πλάτωνα υπάρχει μια τέτοια διάσταση, μάλιστα, αλλά πνευματικοποιημένη με τα δεδομένα της εποχής του έρωτα. Έχετε ακούσει μάλιστα την πλατωνική σχέση. Αυτή ανεπτύσσεται και μεταξύ του άνδρα και της γυναίκας χωρίς να μετέχει η σεξουαλικότητα. Και είναι μια προσπάθεια της αρχαιότητος να βιώσει αυτό το οποίο ποθεί η ψυχή του ανθρώπου, να έχει κάτι πιο ψηλά από αυτό το σαρκικό και το βιολογικό. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά τι σημαίνει αυτό. Ορίστε. Εμένα δεν με κάλυψε τίποτα από όσα συζητήθηκαν σήμερα. Δεν ξέρω, κάπως σε ένα περίεργο επίπεδο μου φαίνεται όλη η συζήτηση που κάνουμε σήμερα. Για αυτό που λέμε τώρα για την αρχαιότητα, ακόμα και το Δάμονα και το Φιντία έχουν κάποιοι συγγραφείς παρουσιάσει ότι ήταν ομοφιλόφιλοι. Δηλαδή, οποιαδήποτε σχέση σε μια φιλία, σε μια αγάπη μεταξύ δύο ανθρώπων που δεν έχει τίποτε το σεξουαλικό και κανένα διεστραμμένο στοιχείο μέσα της, αυτό το προσαρμόζουν τώρα όπως θέλουν. Ο καθένας όπως θέλει, ανάλογα με τα βιώματα τα δικά του. Αυτό που γράφεται από ιστορικούς, δεν μπορώ τώρα αυτή τη στιγμή να φέρω τις πηγές στο μυαλό μου, αλλά έχει γραφτεί ιστορικά ότι ο ιερός λόχος της Θήβας ήταν πολεμιστές οι οποίοι ήταν ζευγάρια. Και γι' αυτό, γι' αυτό ονομάστηκε και ιερός λόχος. Ήταν μία ενότητα, μία φατρία που ήταν αποκλειστική. Έπρεπε κανείς να μοιηθεί για να μπει εκεί.
ήταν άνθρωποι οι οποίοι θα θυσιάζονταν ο ένας για τον άλλον, για τον συμπολεμιστή του, και δεν θα έκαναν ποτέ πίσω. Αυτό όμως είναι ένα φαινόμενο. Ναι, και... και αυτό το διέλυσε ο Μέγας Αλέξανδρος. Πέρα από αυτό ότι τον διελύθη... οποίο ονομάζουν ομοφιλόφιλο. Ναι, ναι, καλά, εντάξει, οι αμερικάνικες ταινίες όλους τους βγάζουν τώρα. Όχι, όχι, οι αμερικάνικες ταινίες. Ή και οι σύγχρονοι ιστορικοί. Τον ονομάζουν για διάφορους λόγους, τέλος πάντων. Αλλά... επειδή ήταν εγκρατής και μεταδίδεται το αντίθετο, ότι ήταν γυναικάς και δηλαδή οι μεν... τον λένε ομοφιλόφιλο, η άλλη γυναίκα. Και τα δύο είναι... τον λένε. Αμφίλοφιλό τον λένε. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει αυτό όμως του ιερού λόχου ξεκινούν από μία φιλία. Τώρα ποιοι και πόσοι εξετράπησαν από τη φιλία και σε άλλα πράγματα. Ήταν μια σχέση αποκλειστικότητας. Ναι, ναι. Γι' αυτό ήταν ζευγάρια. Δηλαδή και μάλιστα είναι ότι στη μάχη πολεμούσαν... δύο πλάτη-πλάτη. Δηλαδή είχαν δύο μέτωπα. Ο ένας κάλυπτε τα νότα του ήτανε άλλου φίλοι και πολεμούσαν δύο μέτωπα. Αυτό, γι' αυτό ήταν ένα σχήμα που δύσκολα το έσπαζε ο αντίπαλος. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι κάτι εξειδικευμένο που συζητάτε σε ένα εξειδικευμένο επίπεδο. Αυτά όλα, δηλαδή και έτσι όπως τα ακούω που τα συζητάμε σήμερα, κάποιες κουβέντες από εδώ που τις έχουμε ακούσει από την τηλεόραση, από την προπαγάνδα που γίνεται υπέρ της ομοφιλοφιλίας, που είναι κάτι τελείως off. Δεν έχει καμία σχέση με το κέντρο, με την ανάγκη που οθεί τον άνθρωπο στο δικό του φύλο. Όλα αυτά που ακούμε, και έτσι φαίνεται κιόλας και σε πόσο βαθμό μας έχουν επηρεάσει, έχουμε μείνει σε αυτά που ακούμε. Σε αυτή τη προπαγάνδα, πώς να την πω. Σκοπιμότητα. Σκοπιμότητα, κάτι. Αυτά που είναι κάποια πράγματα εκτός ουσίας. Εκτός πραγματικότητα. Και που έχει πάρει τόσες πολλές διαστάσεις, ακριβώς επειδή έχει γίνει μόδα και προπαγάνδα, έχει πάρει τόσες πολλές διαστάσεις που δεν είναι αλήθεια. Αυτό τώρα που λέγεται, ας πούμε, για ένα παιδί, το οποίο από μικρό παιδί δείχνει την τάση να το ονομάζουν στο αντίθετο φύλο. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Αυτό το παιδί από το σπίτι του έχει υποστεί μια πλήση εγκεφάλου. Έχει καθοδηγηθεί να κάνει αυτό το πράγμα. Ήθελε κοριτσάκι το σπίτι και τούτο είχε αγοράκι. Όχι, ήθελε αγοράκι και τούτο είχε κοριτσάκι. Το αντίθετο. Αντίστοιχα. Αλλά, όπου είναι. Τώρα ο Νίκος βέβαια. Αλλά θέλω να πω δηλαδή, ότι πάρα πολλά πράγματα από αυτά είναι ανύπαρκτα. Και τελικά καθόμαστε και καταναλώνουμε ώρα για πράγματα ανύπαρκτα. Που είναι μια σαπουνόφουσκα που σκάει. Που δεν είναι η πραγματικότητα αυτή. Η πραγματικότητα είναι πολύ εντοπισμένη και πολύ στο βάθος. Ωστόσο, όμως, το πρόβλημα είναι τόσο πολύ διαδεδομένο και γι' αυτό η συζήτησή μας εκεί αποσκοπούσε. Πρώτα απ' όλα... να ξεχωρίσουμε το ιατρικό μέρος και δεύτερον να αποκαλύψουμε ότι πρόκειται για απάτη για ανθρώπους οι οποίοι έχουν εξουσία και χρήματα και είναι ομοφιλόφιλοι, οπότε θέλουν αυτό να το γενικεύσουν και επίσης αυτή η επιμονή των αρχόντων όλου του κόσμου να διαδοθεί η ομοφιλοφιλία οφείλεται στο ότι θέλουν να περιορίσουν τον πληθυσμό της γης. Και γι' αυτό ακριβώς κάνουν με τέτοιο πάθος. Βλέπεις straight, ας το πούμε, ανθρώπους που είναι και έχουν ένα πάθος να υποστηρίξουν γιατί αυτό τους έχουν πει να λένε. Και όταν τον δεις ιδιαίτερο σου λέει ό,τι φαντάζεσαι. Βλαστημάει όλους αυτούς. Αλλά επίσημα θα σου πει αυτό που πρέπει να πει. Το να περιορίσουν τον πληθυσμό της γης με αυτόν τον τρόπο, προσωπικά, συγγνώμη, δεν το πιστεύω ότι έχουν σαν σκοπό αυτό. Πρώτον, διότι τα περισσότερα ομοφιλόφιλα ζευγάρια, όταν τα κοιτάξει κανείς, είναι πιο παραδοσιακά από τα κανονικά ζευγάρια. Έχουν μεγαλύτερη αγάπη, μάλλον όχι αγάπη, μεγαλύτερη αιμονή με τα παιδιά, θέλουν οπωσδήποτε
να αποκτήσουν παιδιά. Ναι, αλλά από άλλους. Να υιοθετήσουν. Από άλλους. Άλλο αυτό, όχι υιοθεσία. Και με τη συμμετοχή τη δική τους. Δηλαδή, στις μέρες μας, βγήκε μία Σκοτσέζα, μάλιστα, που είναι παραδοσιακός λαός. Πολύ δραστήρια βουλευτής των Σκοτσέζων, η οποία είναι λεσβία και έχει παντρευτεί με γυναίκα. Αυτή την προαλήφουν για τη νέα πρωθυπουργό του συντηρητική. Έχει μεγάλη δραστηριότητα. Αυτή, λοιπόν, έμεινε με τεχνητή γονιμοποίηση έγκυος από τη σύζυγό της, χρησιμοποιώντας τα οάρια και τα δικά τους. Δηλαδή, δεν είναι από ξένους μόνο τα παιδιά που αποκτούν. Έχουν και αυτή συμμετοχή. Και αυτοί δείχνουν μεγαλύτερη διάθεση να αποκτήσουν παιδιά. Τα παραδοσιακά ζευγάρια δεν θέλουν να αποκτήσουν πολλά παιδιά. Ένα, άντε δύο. Και στην Ελλάδα, μάλιστα, ο πληθυσμός έχει μειωθεί στα 8 εκατομμύρια, έχει κατέβει. Ναι. Η Ελλάδα σβήνει, γιατί δεν έχει παιδιά. Μα γι' αυτό θέλουν. Να σβήσει ιδίως η Ελλάδα. Αυτό που θέλω να πω, από εκεί ξεκίνησα ότι δεν με καλύπτει η συζήτηση σήμερα, είναι ότι δεν έχουμε κοιτάξει την αιτία, την πραγματική της αύξησης και της ομοφιλοφιλίας και όλων των άλλων φαινομένων που έχουν παρουσιαστεί. Η αύξηση της ομοφιλοφιλίας οφείλεται κατά 80% στην προπαγάνδα και 20% στην κατάντια της ανθρωπότητας. Ναι. Διότι τόσα χρόνια η αθλειότητα προχωρεί, αλλά αυτός ο καλπασμός της ομοφιλοφιλίας έγινε τα τελευταία 10-15 χρόνια, όπου η διαφήμιση είναι σε τέτοιο βαθμό που να κάνει τον άνθρωπο να αισθάνεται άσχημα να πει ότι είναι straight, ότι είναι normal άνθρωπος. Ακόμη οι άνθρωποι στις υπηρεσίες ντρέπονται να πούνε, όταν πάρουν διευθυντική θέση, ότι σου λέει τι είσαι, απ' όλα είμαι, ό,τι θέλεις είμαι. Δηλαδή δεν είναι η κατάντια του κόσμου που έφερε αυτή την κατάσταση. Είναι ένα συγκεκριμένο είδος κατάντιας. Εγώ το θεωρώ, δεν ξέρω αν έχω λάθος. Το ίδιο είδος κατάντιας υπήρχε στα τελευταία χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ακριβώς. Έτσι κατέρευσε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Από την ίδια νοοτροπία που έχουμε και τώρα. Και από εκεί βλέπει κανείς ότι είμαστε στα χρόνια της παρακμής και της καταρρεύσεως. Αυτό δεν το αρνείται κανείς. Αλλά και τότε ο άρχοντας, ο αυτοκράτορας, ήταν ομοφιλόφιλος. Ναι, και ήταν, πάλι όλοι θέλαν να μιμηθούν. Ναι, αυτό λέει ο Άγιος Ισίδωρος, ότι με τον άρχοντα, λέει, επιδιώκουν να εξομοιωθούν οι αρχόμενοι. Ναι. Γι' αυτό αναδεικνύουν τέτοιους άρχοντες, να τους έχεις πρότυπο, ότι είναι πρόεδρος. Πρόεδρος του κράτους, είναι προεδρίνα, ανώμαλη. Γίνε και εσύ. Ετέθη το ερώτημα του Γιώργου για το άρθρο του περιοδικού μας και θεωρήσαμε ότι πρέπει να αναπτυχθεί αυτό το θέμα από ιατρικής και ψυχολογικής πλευράς όσο γίνεται, ως μία προετοιμασία και για το δεύτερο, το τι εστί γάμος, και επειδή απουσιάζει ο άνδρας και παρουσιάζεται μόνο ο επιβήτορας, άλλο άνδρας, άλλο επιβήτορας. Διότι περί αυτού πρόκειται. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλή Κυριακή.